ο κύριος Γιώργος Αυτιάς στο Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα σας. Γιώργο, να είσαι καλά και ό,τι το καλύτερο σε όλο τον κόσμο. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Είναι μια γεύση πικρή αλλά γλυκιά συγχρόνως. Είναι πικρή γιατί μπορούσε να κερδίσει τον αγώνα. Ήταν άτυχος, έγινε και αυτό το λάθος. Αλλά να ξέρεις κάτι, τα μεγάλα λάθη και οι άδικες ήττες και οι άδικοι αποκλεισμοί δημιουργούν τις μεγάλες ομάδες. Ο ΠΑΟΚ... Τον αποκλεισμό έχει... γιατί τον χαρακτηρίζεται άδικο? Μπορούσε κάλλιστα να βάλει τρία γκολ. Τρία. Mm-hmm. Τρία γκολ, άνετα τρία γκολ. Δηλαδή θα μπορούσε και 3-0 θα μπορούσε να είναι ο αγώνας, αν δεν γινόταν εκείνο το λάθος από ένα πολύ έμπειρο ποδοσφαιριστή, όπως είναι ο Κρέσπο. Mm. Αλλά αυτά συμβαίνουν. Παραλίγο να μπει και γκολ με το Ίγκασον. Αυτό γκολ. Λοιπόν, ναι, ναι. Αυτά συμβαίνουν. Δύο φορές. Βέβαια, εντάξει, το γκολ αν έβγαινε νωρίτερα ο Πασχαλάκης δεν θα είχε μπει, αλλά εν πάση περιπτώσει, άστο. Ήταν η μέρα και η νύχτα και η ώρα. Ο ΠΑΟΚ έχει ωφεληθεί τα μέγιστα. Καταρχήν, ο ΠΑΟΚ πια έχει φωνή, έχει παρουσία στην Ευρώπη. Ένα αυτό. Uh-huh. Δεύτερον, έδεσε, πήρε πόντους εμπιστοσύνης και ο ίδιος σαν ομάδα. Μαθαίνει από τα λάθη. Αυτά τα βήματα του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη είναι σαν τα βήματα του παιδιού που πέφτει και μετά προσέχει. Το δεύτερο στοιχείο είναι το τεράστιο οικονομικό έσοδο για τον ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή φτάνει τα 9 εκατομμύρια. Μπράβο, αυτό, ναι. 9 συν, προσέξτε, είναι 9 συν. Δηλαδή η εξέλιξη αυτή είναι 9 συν τα δικαιώματα από την τηλεοπτική κάλυψη. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει τι? Ότι με βάση και τις πωλήσεις που έκανε πέρυσι, δεν ξέρω θα συμβεί φέτος, έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει. Άρα λοιπόν, επειδή τώρα ο ΠΑΟΚ πατάει στην Ευρώπη, τώρα πατάει, τώρα στρώνει την ομάδα, έχω να πω ότι βάζει τις πολύ πολύ μεγάλες παρακαταθήκες, δημιουργεί τις τεράστιες προϋποθέσεις για ένα πολύ καλό μέλλον και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη του χρόνου. Στο παιχνίδι αυτό το χθεσινό που είδαμε όλοι μας, κύριε Αυτιά, δεν σας φάνηκαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ? Εξαιρώ τον Βιερίνια που για μένα ήταν ο μοναδικός που ήταν μέσα στη φάση χθες, δηλαδή στη φάση του παιχνιδιού, ενώ για μένα αυτός ξεχώρισε όσο έπαιξε πριν τραυματιστεί. Δεν σας φάνηκαν λίγο τρακαρισμένοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ? Βέβαια, μην ξεχνάς ότι με τόσο κόσμο, με όλα τα φώτα πάνω τους, τα πόδια είναι βαριά. Εδώ μπαίνεις να κάνεις συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό ή τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και είσαι λίγο τρακαρισμένος. Παιδιά είναι. Ναι, παιδιά, 20χρονα, 25χρονα. Αν μπαίνει το πρώτο γκολ, αν η πρώτη ευκαιρία έβγαζε γκολ ο ΠΑΟΚ, εύκολο ήταν το 2-0. Πανεύκολο. Το πέμπτο λεπτό εκεί με το σουτ του Βιερίνια που το τσιγκάρας δεν... Εκεί ο... ένας έμπειρος σέντερφορ δεν το είχανε. Ναι. Λοιπόν, χάθηκε αυτό. Χάθηκε, εντάξει, τι να κάνουμε. Παιδιά, θα βλέπουμε, οι αρχαίοι έλεγαν προς το τελευταίο εκβάν έκαστον τον πριν υπαρξάντων κρίνεται. Τι σημαίνει αυτό? Ναι. Η ομάδα θέλει δύο καλά μπακ πίσω. Η ομάδα θέλει δύο καλά μπακ. Δύο καλά μπακ λέτε στο κέντρο της άμυνας ή στα άκρα? Κέντρο. Το δεξί και το αριστερό μπακ που λέμε. Τα λέω ένα-ένα. Okay. Καταρχήν θέλει δύο καλά μπακ. Έτσι. Λοιπόν, mm-hmm. Ο μικρός τραυματίστηκε, να του ευχηθούμε ότι το καλύτερο. Θέλουμε δύο μπακ και θέλουμε και στα άκρα δύο που να κατεβάζουν την μπάλα. Δηλαδή να δίνουν ανάσες στους επιθετικούς. Ναι. Γιατί ένα καλό μπακ που κατεβάζει την μπάλα, μην ξεχνάς ότι ο μεγάλος ΠΑΟΚ χτίστηκε με Γούναρη και Ιωσηφίδη. Κατεβάζανε γρήγορα την μπάλα στον Παρίδη και τον Ασλανίδη. Mm-hmm. Υπήρχε ο Μαέστρος στο κέντρο που τώρα χρειαζόμαστε και ένα δεκάρι, άρα θέλει. Θέλει ένα έως δύο καλά μπακ, θέλει αριστερό και δεξί τρεχαλατζίδες δυνατούς, θέλει ένα καλό δεκάρι και θέλει και ένα φουνταριστό σεντερφόρ τύπου Πρίγιοβιτς. Πρίγιο. Ο Πρίγιοβιτς χθες δεν θα τα χάνε και το πρώτο και την πρώτη φάση και τη δεύτερη και την τρίτη. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι λόγοι που ο Πρίγιοβιτς δεν είναι στον ΠΑΟΚ. Εγώ θα τον ήθελα εδώ και δύο χρόνια όταν ήταν να γυρίσει. Ναι. Θα μου πεις θα άλλαζε όλο το στυλ της ομάδος κλπ.
Δεν με απασχολεί. Με ενδιαφέρει. Είναι πολύ στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία. Είναι στην Αυστραλία. Τώρα ξέρεις, περάσαν και τα χρόνια. Εκεί δεν ξέρω αν σκούριασαι ή αν παίζει καλύτερα, αλλά αλλιώς ήταν ο ΠΑΟΚ. Δεν σκοράρει, δεν σκοράρει εκεί, αλλά ταιριάζει και θέλει, να έρθει. Πρόσφατα έδωσα και μία συνέντευξη. Τον έχει τον ΠΑΟΚ, εννοείται, στο μυαλό του και ο ΠΑΟΚ τον έχει. Μπορεί να τα καταφέρει το καλοκαίρι να επιστρέψει. Δεν ξέρω ποια είναι πώς σκέφτεται η διοίκηση, αλλά φαίνεται ότι πάει καλά η όλη υπόθεση. Μπορούμε επίσης να εκμεταλλευτούμε τα παιδιά τα οποία είναι στη δεύτερη ομάδα και εκεί μαθαίνω ότι υπάρχει ένα εκπληκτικό φυτώριο. Ακούστε, το θέμα είναι ότι τροχιοδρομήθηκε ο ΠΑΟΚ, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, σε καλό δρόμο. Και ο καλός δρόμος, εσύ το ξέρεις πολύ καλά Γιώργο, ο καλός δρόμος είναι τι? Να μπορούμε να έχουμε ομάδες και να τις χαιρόμαστε στην Ευρώπη. Δηλαδή, φέτος είχαμε τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Να έχουμε και του χρόνου, αν θες, και την ΑΕΚ ή τον Άρη μας, έτσι, ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα που να φύγει μπρος και δυνατά. Δηλαδή, να φτιάξουμε ομάδες, να πάρει πόντους η πατρίδα. Είμαστε τώρα στις 15.000, έτσι. Ναι. 15, δεν είμαστε. Λοιπόν, το γεγονός ότι... 15η θέση και θα βγάζουμε την επόμενη χρονιά. Θα βγάζουμε δύο ομάδες στο Champions League και ομάδα στο Europa League. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ τώρα... δεν είναι. Απεκλείστηκε από τη Μαρσέγ, έτσι, η οποία πάει για το Κούπα. Κύριε Αυτιά, όταν κληρώθηκε πριν από μερικές μέρες ο ΠΑΟΚ με τη Μαρσέγ, είπατε κρίμα. Δαγκώθηκα. Ήθελα ή τη Σλόβαν, ναι, ή την άλλη που έπαιξε μαζί της η Μποτοκλίμ, την Μποτοκλίμ, λέτε. Μπράβο, ναι. Μια από τις δύο αυτές ήθελα. Ναι. Γιατί η Μαρσέγ τώρα είναι. Πρόσεξε. Είδες το λάθος που έγινε με τον. Πήραν την μπάλα από το κέντρο και φύγανε προς βολίδα. Αχα. Έτσι, κοιτάξτε όμως, τώρα που έχουμε και τα δύο παιχνίδια, έτσι, τα έχουμε δει και τα δύο. Ήταν αυτό τελικά, αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ αυτό το μεγαθύριο στον αγωνιστικό χώρο? Δηλαδή, δεν μου φάνηκε εμένα να είναι τόσο μεγάλη απόσταση. Παίζει ρόλο. Στα δύο παιχνίδια, κύριε Αυτιά, έτσι. Όχι τώρα, άμα βάλουμε ρόστερ και ποιότητα παικτών, εντάξει, θα αλλάξει η κουβέντα. Θα σου πω το αλλά εξής. Στα 2,90 λεπτά. Δεν μπορώ να πω εγώ ότι ήταν πολύ μακριά από τον ΠΑΟΚ η Μαρσέγη, ας πούμε. Πολύ πιο δυνατή. Δεν ήταν πολύ μακριά, αλλά εάν δεις τη δυνατότητα των παιχτών της και την αξία των παιχτών, ο ΠΑΟΚ θέλει ένα φρεσκάρισμα 25άριδων τώρα. Είχαμε μια ατυχία να τραυματιστεί στην προθέρμανση ο Καντουρί, ένας ποδοσφαιριστής, όπου εκεί θα κρατούσε το κέντρο πιο καλά. Αλλά τι να κάνουμε, τώρα κοίτα, όσοι είναι άνω των 30... Νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να σκέφτονται άλλα πράγματα. Πρέπει λοιπόν η ομάδα όπως είναι σωστά δεμένη τώρα να βάλει άλλους δύο 25άριδες μέσα, διότι αυτοί που μπήκαν οι πιτσιρικάδες οι καινούργοι κάνουν δουλειά. Ναι, κάνουν πολύ καλή δουλειά. Κάνουν δουλειά, ναι, φυσικά κάνουν. Ακριβώς. Λοιπόν, και έδειξαν ότι μπορούν να σταθούν, να γίνει μια... Να φτάσει ας πούμε ο προπονητής να βρει την άκρη, έτσι να ενώσει και τις δύο... πλευρές να δω, των μεγάλων, των έμπειρων και των νεαρών, ας πούμε. Ναι, αλλά ταυτόχρονα ο ΠΑΟΚ, επειδή τα τελευταία χρόνια έχοντας τον κύριο Σαββίδη έχει αλλάξει επίπεδο, κύριε Αυτιά, δεν μπορεί να, δηλαδή ο ΠΑΟΚ πρέπει, είναι αναγκασμένος πλέον να πρωταγωνιστεί. Είναι καταδικασμένος, όχι αναγκασμένος. Καταδικασμένος. Δηλαδή, εγώ βλέπω του χρόνου, ας πούμε, ότι θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα, γιατί φέτος γίνανε απίστευτα πράγματα σε ό,τι αφορά τις ατυχίες που είχε ο ΠΑΟΚ και δεν έπαιζε και μπάλα. Πώς να το κάνουμε τώρα, δεν κατέβαινε η μπάλα. Άντε πάσα και άντε πίσω. Άντε μπρος και άντε πίσω. Μία επίθεση άλλη. Τι πάθαμε, πρώτη αγωνιστική δεν πήγε η καρδιά μας στο Θεό που χάσαμε από τα Γιάννα. Και κάτι άλλα μάτς τα οποία δεν ερχόταν με τίποτα. Το μάτς που το είδατε χθες. Σπίτι σας είμαι παρέα και τα λοιπά. Δεν είχατε δεξιά και αριστερά γύρω σας, δηλαδή Ολυμπιακούς? Να σου πω κάτι. Το μάτς το είδα χθες και συγχρόνως έκανα τους πίνακες του Σαββάτου για το πόσο θα πέσει το ρεύμα. Κατάλαβες. Διότι ο χρόνος για μένα είναι... Το ρεύμα, το αέριο, δεν είναι χαμός. Είναι αμήλικτος. Ναι, έρχεται μια μεγάλη παρέμβαση στο ρεύμα. Μια μεγάλη περικοπή, να σωθεί ο κόσμος. Έβαλα όλα μου τα δυνατά. Επίσης έβαλα όλα μου τα δυνατά για τον κατώτατο, να πάει λίγο πιο πάνω, να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, να στηριχθούν οι οικογένειες. Φωνάζω, πιέζω,
χρόνια τώρα. Γιώργο, το αντιλαμβάνεσαι, πρέπει να πέσει η τιμή του ρεύματος. Μα περιμένει όλος ο κόσμος πώς και πώς να έρθει το Σαββατοκύριακο να δουν την εκπομπή. Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό που κάνετε τόσα χρόνια. Είναι πραγματικά φοβερό. Κοίτα, αυτό. Γιώργο, περιμένουν όλες οι ηλικίες, έτσι. Όλες οι ηλικίες. Είναι ράσο τώρα. Ράσο. Ας πούμε, οι φοιτητές. Μόλις. Μόλις οι φοιτητές μου είπανε, βάλε πλάτη για τους μανάδες μας και τους πατεράδες μας με το δεύτερο σπίτι, έτσι, γιατί όταν έχεις ένα παιδί και σπουδάζει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα, στη Σάμο, την Κρήτη κλπ, έχεις κι άλλο ένα νοικοκυριό. Εκεί μου λένε κάτι πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, μία, δύο, τρεις το κάνανε. Επίσης οι επαγγελματίες μας ακούνε τώρα. Οι επαγγελματίες λοιπόν θα έχουν κάλυψει 80% της ρήτρας. 80%? Επίσης, οι φίλοι μου οι οδηγοί ταξί ναι. έχουν 50% μείωση στην προκαταβολή φόρου που τους έβαζαν οι προηγούμενοι, έχουν κατάργηση της έκτακτης φοράς αλληλεγγύης, θα μου πεις είναι και ένα 200. 200. Για μένα έπρεπε να το πάρει και ο οδηγός και ο ιδιοκτήτης του ταξί. Εν πάση περιπτώσει, βέβαια, τώρα έχουμε μια επιτήρηση από την Ευρώπη, γιατί τα μνημόνια δεν σκίστηκαν και κάηκαν σε μια νύχτα, έτσι. Αν τα είχαμε σκίσει και τα είχαμε κάψει, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Βέβαια. Για τους συνταξιούχους, τους αγαπημένους σας, έχετε κάτι το Σαββατοκύριακο? Έχω. Τι μου γράφει τώρα, μας ακούνε τώρα και μου γράφει ένας φίλος του Ολυμπιακού. Δείτε τώρα τι μου γράφει. Λέει, καλά ρε, έβγαλες, λέει, το Γιώργο των Αυτιά των αγαπημένων μας. Γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει, λέει, με συνταξιούχους παίχτες. Όχι, βέβαια. Α, όχι, έχει. Κοίτα. Α, ωραίο, μ' άρεσε. Κοίτα, σου είπα ότι. Πατώντας πάνω σε αυτό που είπατε, ότι πρέπει να μπουν καινούρια, να μπουν καινούρια παιδιά. Ναι. Να σου πω κάτι. Οι πιτσιρικάδες τώρα, 25, εκεί είναι το μέλλον. Έχουν πνευμόνια. Καλή εμπειρία, ναι. Ο Ίγκασον, ας πούμε, δεν μπορεί να αλλάξει. Είναι, ναι. Ένας καινούριος δίπλα. Τα μπακ. Αριστερά-δεξιά. Πρέπει οι πιτσιρικάδες να κατεβάζουν την μπάλα, παιδιά. Να σου πω και κάτι άλλο. Καλύτερα να χάσεις μια χρονιά και να κερδίσεις 5-6 με τους μικρούς, παρά να έχεις εκεί το, να μην μπορεί να περνάει μέχρι το κέντρο και μετά άντε πάλι να πάρει την ανάσα. Και άντε να κρατάει τη μέση του. Και άντε τόνα και άντε τ' άλλο. Αυτοί όλοι μπορούν να προσφέρουν σε άλλο επίπεδο. Έτσι. Φυσικά. Όταν πήραμε το πρωτάθλημα ήταν μια χαρά. Αλλά τότε ήταν 27, ήταν 26. Τώρα τα χρόνια περάσανε. Ο προπονητής δεν παθαίνει τίποτα, είναι προπονητής. Για τον προπονητή σας αρέσει ο κ. Λουτσέσκου? Κοίταξε, ο Λουτσέσκου μεταμόρφωσε τον ΠΑΟΚ όταν ήρθε, έτσι. Ο Λουτσέσκου την άλλαξε την ομάδα και την άλλαξε γρήγορα. Ο Λουτσέσκου κατάλαβε ότι έχει και μια δεξαμενή από πιτσιρικάδες, την οποία πρέπει να χρησιμοποιήσει. Και πρέπει να δούμε και πιο κάτω και με τους τερματοφύλακες. Ο ένας είναι πολύ πολύ μεγάλος. Ο Πασχαλάκης παίζει, κρατάει μια χαρά φέτος. Τον κουβέντιασε ο Λουτσέσκου, κατάλαβε το παιδί ότι εδώ τώρα. Έτσι, κάνει ό,τι μπορεί. Όλα εξαρτώνται και από την άμυνα, έτσι. Αλλά πρέπει να δούμε και το δεύτερο και το τρίτο τερματοφύλακα πια. Πόσο και ο ΠΑΟΚ έχει πουλήσει δεύτερους και τρίτους και έχει δώσει σε όλη την Ελλάδα καλούς τερματοφύλακες. Βέβαια. Έχει ένα θέμα με τους τερματοφύλακες. Μου είπαν ότι ο δεύτερος είναι καλός. Να σας πω, την Κυριακή έχει Άρης ΠΑΟΚ. Δέρμπι. Κοίταξε να δεις. Και τη Μεγάλη Πέμπτη έχει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, κύπελο. Γουστάρω. Συνεχόμενα. Εκεί θα δώσω. Δεν έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ τώρα όπως είναι. Έχω να πω το εξής. Το ντέρμπι Άρη ΠΑΟΚ είναι τα Άγια των Αγίων για μένα. Εκεί δεν αγγίζει κανείς. Ο καλύτερος να κερδίσει. Α. Και ας πω και κάτι άλλο. Ναι. Εάν φύγουν δύο ομάδες για Ευρώπη από Θεσσαλονίκη, έτσι, θα είναι καλύτερα. Έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ τη δεύτερη θέση την έχει. Πρέπει να γυρίσει γης ανάποδα για να την χάσει τη δεύτερη θέση. Θέλω λοιπόν δύο ομάδες από τη Θεσσαλονίκη. Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, και ο Άρης με τον ΠΑΟΚ, να είναι στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Τις θέλω μέσα και τις δύο. Ο Ολυμπιακός ήταν τόσο καλός φέτος που έφυγε τόσο άμα μακριά. Άμα δεν έχει ομάδα εσύ, φεύγει. Μπρος. Άμα κάνεις λάθη. Σημασία πια στα πρωταθλήματα. Δεν έχει μόνο η δική σου αξία, έχει και η αξία του αντιπάλου σου. Έτσι. Βέβαια. Και οι κρίσεις της ομάδας γυρνάει, είναι σαν τις παιδικές ασθένειες. Δεν στα λέω ούτε σαν προπονητής, ως φίλαθλος. Εγώ θυμάμαι που μπαίναμε στο κήπεδο τότε, τερματοφύλακας ο Φορτούλα. Ναι. Αριστερό δεξί μπακ Ιωσιφίδης Γούναρης. Ναι. Σέντερ μπακ Πέλιος Φουντουκίδης. Δεν παίρναγε τίποτα. Πότε μιλάτε τώρα, 1800 πόσο?
Όχι, 1620. Κάνεις λάθος. 1975. Ήσουν αγέννητος τότε. Κέντρο έπαιζε ο Κούλης, ο Αποστολίδης, ο Κούδας και μετά Δαμανάκης κλπ. Και μπροστά έπαιζε Παρίδης, Ασλανίδης και Σέντερφορ, βλέποντας και κάνοντας. Μετά Κερμανίδης, μετά αυτό, μετά εκείνο. Λοιπόν, και θυμάμαι μια φορά έπαιζε ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ναι. Γήπεδο Τούμπας, πρώτη-τελευταία αγωνιστική, εάν κερδίζαμε την ΑΕΚ πέραμε το πρωτάθλημα. Βάζει ένα γκολ ο ΠΑΟΚ και μετά από λίγο ισοφαρίζει η ΑΕΚ και αρχίζει ο αγώνας. Απ' την αρχή φούσκωνα, ξεφούσκωνα. Στο διάλειμμα, την επομένη γράφαμε ποινικό δίκαιο. Ναι. Στο 91 ο Γκουερίνο κάνει το 2-1. Ο μεγάλος, ναι, τον Γκουερίνο, ναι. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έγινε. Πάει και το βιβλίο, πάνε όλα. πάω να δώσω την άλλη μέρα μάθημα, πίσω μου καθόταν ο καθηγητής. Επ! Μου λέει, κράτησα, μου λέει μερικές σελίδες. Λοιπόν, τι θέλω να σου πω. Ναι. Να είσαι καλά, καλό Πάσχα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Οι μεγάλες γίνονται μετά από, αν θέλεις, αυτή η πικρή γεύση έχει φέρει πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ. Αν βάλεις τα θετικά, είναι περισσότερα από το γεγονός του αποκλεισμού. Και στο λέω με πολύ μεγάλη εμπειρία. Έτσι είναι όπως το λέτε. Θέλω να είσαι καλά, παλικαράκι μου. Χρόνια πολλά σε όλους. Οι συνταξιούχοι έχουν μέλλον στη ζωή. Δεν είναι τσουβάλια φυσικά, πεταμένα. Φυσικά. Εννοείται. Εγώ τους συμπαραγαπώ τους μεγάλους. Κοίτα πόσα παιδάκια στη δεύτερη ομάδα και φαντάζονται τον εαυτό τους. Να μπουν και να παίξουν. Γιατί ο Τσιγάρας ήξερε με πριν από 2 χρόνια ότι θα έπαιζε σε μια τούμπα γεμάτη με τη Μαρσέη. Ούτε στον ύπνο δεν το είχε δει. Έλατε. Κι όμως έγινε στο παλικαράκι, έτσι. Γιατί να μην έχουμε άλλους 5 τέτοιους μέσα. Καινούργιο γήπεδο θέλει η ομάδα. Ακούω να σου πω, σημασία δεν έχει το κλουβί, το πουλί έχει σημασία. Να σας πω τώρα που είπα καινούργιο γήπεδο, τώρα στο 90 μου ήρθε και εμένα. Νομίζω ότι πρέπει, επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί, δεν μπορεί να συνεννοηθεί ο ΠΑΟΚ με την κυβέρνηση, προεδρικά διατάγματα κτλ. Επειδή το έχετε καλύτερα από τον καθέναν, δεν ασχολείστε και λίγο με το γήπεδο του ΠΑΟΚ, κύριε Αυτιά, έτσι, ένα τεταρτάκι, μήπως και αλλάξει κάτι? Γιατί δυσκολεύεται πολύ, τουλάχιστον να μπει σε μια ρέγουλα, να δούμε τι θα μπορεί να γίνει στην Τούμπα ή να πάει να το κάνει κάπου αλλού, ας πούμε. Νομίζω ένα τεταρτάκι στην εκπομπή θα βοηθήσει πολύ για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Το γήπεδο του ΠΑΟΚ θα γίνει, μην ανησυχείς. Θα γίνει, αλλά αργεί. Γραφειοκρατία, μπόλικη. Προεδρικό διάταγμα. Έρχεται. Αν είχε ξεκινήσει από τη Βραζιλία, θα είχε έρθει. Με τα πόδια θα είχε έρθει ήδη. Εδώ δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Σε κάθε προεκλογική περίοδο όλα λύνονται, παλικάρι μου. Γιατί έχουμε εκλογές, θα έχουμε εκλογές. Όχι, θα έχουμε, λέει. Πότε? Μετά, με αυτά από αυτά τα συνεδριάκια πάμε στην τελική ευθεία πλέον των εκλογών. Μάλιστα. Άρα εντάξει, πρώτος είμαστε κοντά. Ο σταθμός είναι ο Οκτώβριος και ο δεύτερος σταθμός το Μάρτιο. Το Μάρτιο είναι σίγουρο ότι θα γίνουν. Ναι. Άρα μπορεί Οκτώβριο. Μπορεί και Οκτώβριο, μάλιστα. Άνοιγμα του τουρισμού, θα δώσει αυτά. Ναι. Το Κινάλ παίρνει από το Τζίπρα. Κλαίει ο Τζίπρας, φοβάται μη χάσει τη δεύτερη θέση από το Κινάλ. Είναι η πιο ωραία εποχή για δημοσιογράφους. Να είστε καλά, κύριε Αυτιά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Πάσχα, γόρι μου. Να είστε καλά. Καλό Πάσχα.